Τιμιότατη και ευλαβέστατη κληρική, εντιμολογιότατε άρχον, προσφυλέστατα τέκνα ειν Κυρίω. Δραγή σα νοσίτελοι κλήρικοι, δραγή μπράτια ισόστροι, δραγή πατσιτιμιάρχον. Με χαράν και συγκίνηση προσήλθομεν με την τιμίαν συνοδείαν μας εις το ιστορικόν ιερών βατοπεδινών μετόχιων του Αγίου Ανδρέου Γαλατά, εφέτος υπό τας δυσκόλους συνθήκας της πανδημίας του κορονοϊού, δια να τιμήσομεν εν λειτουργική συνάξη την πανίερον μνήμην του Ιδρυτού και Πάτρονος της Εκκλησίας μας, πρωτοκλήτου των Αποστόλων Ανδρέου, δια να συναντήσομεν πρόσωπον προς πρόσωπον όλους εσάς, αγαπητά Χριστεπώνυμα τέκνα, δια να συμπανηγυρίσομε και δια να συνεορτάσουμε. Στράτης του Πλησλίγης Ουράς, βιέτα της Εσένια το Πέτσκι Πατβόριε σε του Ανδρέσκι να Γαλατή, στο μη λιτσού κλιτσού, στρέτηλη σε μη βίτηλη τρουτρούγα, μη πράσνοβελη πατστήμι πράσνικ Ανδρία Περβασβάναβου, ασναβάτηλα νάσοβο τσέρκβη, η πάτρονα νάσοβο τσέρκβη η Πατβόριε. Πάντοτε η Θεία Λειτουργία είναι αναστάσιμη εμπειρία, γεμάτη χαρμοσύνη και ελπίδα, πρόγευσης του Παραδείσου. Όλη η Εκκλησία, απαρχής και μέχρι των εσκάτων, είναι ζώσα και παρούσα εις την σύναξή μας, όλοι οι Απόστολοι, οι Άγιοι και οι Μάρτυρες, παρών και ο Απόστολος Ανδρέας. Τιμόμεν εν ευλαβία και κατανοίξει την μνήμη του, την αφοσίωσή του εις τον Σωτήρα Χριστόν, τον Μεσσίαν, όπως με ενθουσιασμόν αναγγέλει εις τον αδελφόν του Πέτρον. Την μαθητείαν του και την πιστότητα εις την κλίση, την ιεραποστολική του δράση ανά την οικουμένη και το διασταυρού μαρτύριόν του, το οποίον η Εκκλησία, όπως και διόλους τους μάρτυρας, εορτάζει με ξεχαριστήν λαμπρότητα. Τα συναξάρια των Αγίων, ιερέοι εικόνες και τα τίμια λείψανά των, οι ναοί, τα εξοκλήσια και επανηγύρις αυτών, ανήκουν εις τον βιωματικόν πυρήνα της Ορθοδόξου Ευσεβίας και αποτελούν πηγήν υπαρξιακού πλουτισμού. Τους Αγίους και τους Μάρτυρας επικαλούμεθα εν κινδύνης, αυτοί μας διδάσκουν με το παράδειγμά τους, μας παρηγορούν εις τας θλίψεις μας, μεσιτεύουν υπερ ημών ενώπιον του Θεού. Την δύναμη της μεσιτείας των Αγίων ζούμε σήμερα κατά την επικίνδυνον πανδημίαν, η οποία συνεχίζει να προκαλεί πόνον και θάνατον. Οι Άγιοι μας μαρτυρούν την νίκη του Χριστού κατά του άδου και του θανάτου και την οριστική κατάργηση του εσχάτου εχθρού εν τη βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Σεγδάσε σένα η λειτουργία ετα βοσκρεσίνη όπιτ, φπολνατέ ράδουσου ναδέζδου η πρίφκους ράια. Σε ατσέρκαυ, εις νατσάλα του καντσά, это живая ощущение соборования, встреча апостолов, святых и мучеников. Вместе с нами и мученик, и первомученик, и превознанный апостол Андрей. Мы его чтим, его память, его мучение, его миссия, его верность над верой Христова, благодаря кому-то вся церковь построили над кровью мучеников и апостолов. Зато и сегодня мы празднуем его память. Житие святых, священные иконы, священные мощи святых, маленькие и большие церкви и церквушки, и всех большие праздники – этот православный опыт внутри, в благочестивии у каждого человека. И этот центр нашего православного цивилизации. Всех святых и мучеников мы переживаем во время опасности, как и сейчас, во время пандемии коронавируса. Поэтому и их призываем, и молимся, их
ходатайство перед Богом именно сейчас под падением, когда все человечество переживает боль и смерть. И эти святые, они свидетельствуют победа Христа над адом, победа Христа над смертью и Царство Небесного Отца, Сына и Святого Духа. Το 2020, αυτό το έτος που τελειώνει εντός ολίγου, συμπληρώνονται 100 έτη από της επισήμου ιδρύσεως της ρωσικής διασποράς στην Δυτική Ευρώπη και την Βόρειο Αμερική. Η βιαία εγκαθίδρυση του κομμουνιστικού καθεστώτος στην Ρωσία οδήγησε αναρυθμίτους πολίτες στην φυγή, με αποτέλεσμα να αλλάξει η σύνθεση της Ορθοδόξου Διασποράς στην Δύση. Εις τους απλούς μετανάστας και πρόσφυγας προσετέθησαν πολλοί άνθρωποι με εξαιρετική μόρφωση και θεολογική παιδεία, οι οποίοι ειδύναντο να παρουσιάσουν την Ορθόδοξον παράδοση και τον πολιτισμόν εις υψηλών πνευματικών και διανοητικών επίπεδων. Κατά τα 2 δεκαετίες του Μεσοπολέμου συνέβη μία πραγματική θεολογική αναγέννηση, χαρακτηριστικό της οποίας ήταν η επιστροφή στους πατέρας της Εκκλησίας και η γόνιμος αντίδοσης με την δυτική σκέψη. Τότε διεμορφώθη μία ρωμαλαία ταυτότηση στην Ορθόδοξον θεολογία, η οποία καρποφορεί μέχρι σήμερα. Τα ονόματα Σέργιος Μπουλγάκοφ, Γεώργιος Φλωρόφσκι, Νικόλαος Αφανάσιεφ, Αλέξανδρος Σμέμαν και φιλοσοφικότερα ο Νικόλαος Μπερδιάγεφ, μεταξύ άλλων πολλών, μαρτυρούν περί της συντελεστήσης προόδου. В этом году 2020 исполняется 100 лет от официального учреждения и явления российского диаспора в Западной Европе и в Южной Америке. Результат насильственно-коммунистического режима России напутствовало много эмигрантов на Западе и таким образом образование православного диаспора в Западе. У многих простых эмигрантов добавились многие высококультурные и высокообразованные богословские люди, которые не добавлялись на православном традиции новый стиль и новые просмотрения. Очень известные такие имена, как Сергей Булгаков, Георгий Флоровский, Николай Афанасьев, Александр Шмеман и Николай Бердаев. И этих они все свидетельствуют о великолепных их труде на богословском почве. Вевеос и пория της Ορθοδόξου Диаспорас κατά τον διαρρεύσαντα αιώνα είχε και προσκόμματα, με κυριότερον το ζήτημα των πολλαπλών δικαιοδοσιών και πλειώνων του ενός Ορθοδόξων Επισκόπων εις τον αυτόν τόπο. Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας, που συνήλθε το 2016 στην Κρήτη, εισχολήθη με το θέμα της Ορθοδόξου Διασποράς και αποφάσισε να διατηρηθούν επισκοπικές συνελεύσεις. Διακηρύχθη δε ότι η κοινή βούληση των Ορθοδόξων Εκκλησιών είναι η επίλυση του ζητήματος τούτου το ταχύτερον δυνατόν, ώστε να εφαρμοστεί η κανονική ακρίβεια και να υπάρχει ένας μόνον επίσκοπος εις τον αυτόν τόπον. Αυτό απαιτεί η Ορθόδοξος Εκκλησιολογία και η κανονική παράδοση και πράξη της Εκκλησίας. К сожалению, явление православной диаспоры появилось не просто так, но и с многими проблемами. И известно, что та и сами проблемы – это явление епископа у каждого города. По сути и по решению Великого Собора Православной Церкви на Крите они заботились отец и там о решении этого вопроса. И известно, что решение этого вопроса, проблем диаспоры, это только канонический, что говорит каноны, что только один епископ в одном граде. Тот есть канон, тот есть традиция и тот есть факт православной церкви.
δια τα προβλήματα της Ορθοδόξου Διασποράς, η μόνη λύση είναι η προσήλωση εις το Πνεύμα και τα πλαίσια του 28ου κανόνος της Τετάρτης εν Χαλκιδόνη Οικουμενικής Συνόδου, ο οποίος κανόν αποτελεί τον χρυσούν γνώμονα δια την διάρθρωση και διευθέτηση των Ορθοδόξων πραγμάτων εν τη Διασπορά. Εις την αδιάπτωτον μέρημναν του Οικουμενικού Πατριαρχείου δια την ευστάθεια της Ορθοδοξίας, δεν ίσχυσαν και δεν εφηρμόστησαν ποτέ αρχέ ξένε προς την κανονική παράδοση της Εκκλησίας, την κατοχυρωθήσαν υπό των Οικουμενικών Συνόδων και καθηγιασμένην υπό της εκκλησιαστικής πρακτικής πολλών αιώνων. Εν τη ενία ταύτη, ως έχει προσποιέστατα γραφή, η πρωτεύουσα θέση του Οικουμενικού Θρόνου εν τη Ορθοδόξο Ανατολή αποτελεί όχι μόνον παροχημένον γεγονός του παρελθόντος, αλλά ζώσαν και ενεργών αρχήν. Для проблемы, которые явились в православном диаспоре, сами подобные решения – это золотое правило 28-го правила Халкидонского собора, который следует и Вселенский патриархат. Для стабилизации и единения православной церкви никогда не были правила ими на православных традициях. Поэтому и первенство Вселенского патриархата на православном Востоке – это существование и живое начало. Τελείωσαν υπόστατα και υποβολημαία είναι όσα διαδίδονται διαμέσου διαφόρων sites περί δήθεν παπικών αξιώσεων του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της ημών μετριότητος του ομιλούντος. Επαναλαμβάνομεν επ' αυτού μόνον όσα λέγει ο μακαριστός Μητροπολίτης Κεσαρίας Καλίνικος Δελικάνης, εισαγωγικά. Η κηδεμονική πρόνοια και αντίληψη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας παρεμβαινούσης ποι μεν αυτεπαγγέλτος και ως εκ καθήκοντος, ποι δε κατ' επίκληση των ενδιαφερομένων και παρεχούσης την αποτελεσματική αυτή συμβολή προς διέτηση και επίλυση διαφορών αναφυησών μεταξύ των Αγίων του Θεού Εκκλησιών ουδέποτε και ουδαμού βραδίνει ή ελείπει. Αυτή είναι η ευθύνη μας, αυτή είναι η παρακαταθήκη μας. Το μαρτυρούν γεγονότα και έγγραφα. Δεν έχουμε δικαίωμα να την απαρνηθούμε. Πάντα τα περί άλλων προθέσεων και καταστάσεων τριλούμενα δια το Οικουμενικών μας Πατριαρχείων είναι fake news. К сожалению, есть много ложь от забота Вселенского Патриархата и Вселенского Патриарха лично. Поэтому вас уверяю, что то факты, которые свидетельствуют о нашей заботе и о нашей ходатайстве, и о нашей любви для единения церкви. Все остальные – это только ложь, это только fake news, как известно. Αδελφοί εν κυρίω και τέκνα αγαπητά. Ζώμεν εις μια μεγάλην και ιστορικήν πόλη. Εδώ καλούμεθα να διασώσουμε και να καλλιεργήσουμε τας παραδόσεις και την ταυτότητά μας. Η ενορία μας, ο ναός μας είναι το σπίτι μας. Εδώ ευλογούνται σημαντικές στιγμές της ζωής μας. Εδώ καταθέτουμε τον πόνο και τα ελπίδα μα, εδώ κοινωνούμε των αχράντων μυστηρίων. Δεν υπάρχει μεγαλύτερα ευλογία από το να συμμετέχουμε στην εκκλησιαστική ζωή, να είμεθα ενεργά μέλη στην ενορία μα των ζωτικών κύτταρων τη Εκκλησία. Δαρακή πράτη, Βαχριστή Ισόφη, μη ζυγόν βαδμών, μπαλσόν και ιστορίσιν κράτη. Мы здесь, мы прижили, чтобы мы жили и пережили и передали нашу традицию и нашу идентичность. Наш приход, наш храм – это наш дом. Здесь благословляются всех наших
разные моменты жизни. Здесь, перед иконом и перед святым, мы заботимся о нашем надежде. Мы здесь причащаем святых тайн. Несть на земле больше благословений о том, что мы переучаствовали на церковной жизни, что мы были члены нашего прихода, что мы были в центре жизни нашего церкви. Κατακλείοντες, εκφράζομεν την πατριαρχική μας ευαρέσκεια προς τον ιερατικός υπεύθυνον εις το μετόχιον τούτο, ως ιολογιότατον ημέτερον ιεροκήρυκα κύριον Πανάρετον, και τον ευχαριστούμεν δια την προσφώνησή του και δια το ωραίον δώρον του, καθώς και προς τον αξίως σήμερα προχειριστέντα δια των χειρών της ημών μετριότητος, της Αρχιμανδρίτην της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινούπολεως Πατέρα Βίκτορα, δια την εύορκον ιερατικήν και ποιμαντικήν τους διακονίαν, και συγχαίρομεν όλους τους προθήμους συνεργάτας των δια την προσφοράν των. Ευχαριστούμεν ολοθήμως όλους σας δια την παρουσίαν και την συμμετοχήν σας εις την σημερινή πανήγυρη του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου κατά το Ιουλιανόν ημερολόγιο. Όσοι ορθόδοξοι πιστοί ζουν εις την πόλη και εις ολόκληρον την χώρα μας, είναι πνευματικά τέκνα της Μητρός Εκκλησίας Κωνσταντινούπολεως, η οποία και τα περιβάλλει με περισσήν αγάπη και στοργή. Заключаем и поблагодарим и выражаем нашего патриаршего удовольствия у отца Панарета, великого иерокирикса нашей церкви для его заботы и плюс того для нового архимандрита Константинопольского архиепископии отца Виктора для их хорошее служение и миссия и пастырские окормления. Мы поздравляем всех коллегов для их заботах. Спасибо вам большое для вашего участия на сегодняшний праздник святого апостола Андрея Первозванного. Всех православных, которые они проживают в нашем городе и в этом стране, они являются нашей духовной частью, Матери Церкви Константинопольской, которая их обнимает с большой любовью. Έχουμε την χαρά να υποδεχόμεθα και να καλωσορίζομεν εις την σημερινή μας εόρτιον σύναξη τα μέλη της ομάδος χειροσφαιρίσεως handball ανόρθωσης από την Κύπρο και τους υπευθύνους αυτής εντυπωτά τους κυρίους Κωνσταντίνων Φιλαρέτου και Ανδρέαν Ανδρέου, εις τον οποίον κύριον Ανδρέου ευχόμεθα χρόνια πολλά για την εορτή του. Εόρτασε πριν από 13 μέρες εις την Κύπρο, εορτάζει και σήμερα εις την Κωνσταντινούπολη. Και επικαλούμεθα επ' αυτών και επί πάντας την ευλογία του προστάτου ημών Αγίου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου. Συνηθίζομαι να λέγουμε εις όσους ορθοδόξους πιστούς έρχονται εδώ εις την πόλη μας, ότι δεν είναι απλοί επισκέπτες, δεν είναι τουρίστες όσοι έρχονται εις την Κωνσταντινούπολη, αλλά είναι προσκυνητές εις ένα τόπο όπου εγγράφει με χρυσά γράμματα η ιστορία της Εκκλησίας και του γένους μας, όπου και σήμερα συνεχίζει να κτυπά η καρδιά της Ορθοδοξίας. Σας παρακαλούμε, αγαπητοί προσκυνητέ, να μεταφέρετε εις τον μακαριότατον και προσφυλέστατον αδελφόν Αρχιεπίσκοπον Κύπρου κύριον Χρυσόστομον την αγάπη και τας εγκαρδίους ευχάς της Εκκλησίας Κωνσταντινούπολεως και ημών προσωπικός. Περιβάλλομεν τον μακαριότατον με μεγάλη εκτίμηση και τιμή. Мы говорим сегодня в этот праздничный день и добро пожаловать в одном спортивном клубе из острова Кипра, спортивный клуб «Handball Anorthosis» и их начальников Константин Филарет и Андрей Андрея, которые и их призываем на многое лето и с праздником на именина. Мы обычно говорим всех православных, которые они посещают в нашем городе, что они не просто посетители, они не просто туристы, но они паломники в одном месте,
где история церкви написана золотыми буквами. И пока есть сердце православной церкви. Пожалуйста, передайте блаженству архиепископа Кипра Христова нашего любовь и наши сердечные пожелания Костянтинопольской церкви и мне лично. Мы его очень любим и очень почитаем. Χαιρετίζομεν πατρικός και ευλογούμεν τον αγαπητόν πατέρα Τιμόθεον και τον αγαπητόν πατέρα Αλέξιον από το αδελφόν μετόχιον του Αγίου Παντελεήμονος και δι' αυτόν αποστέλλομεν των πατρικών χαιρετισμών μας προς τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίου Παντελεήμονος εις το Άγιον Όρος, τον πατέρα Ευλόγιο, ο οποίος πρώτης αναδείξεώς του εις ηγούμενον διεικόνησεν εδώ και μας είναι ιδιαιτέρως αγαπητός. Μη μπλαγοσλοβιά, μη επνημάεν, ατσά Τιμόφια, ατσά Ευλόγια εις Παντβόρια Παντελεήμσκαβο ή, пожалуйста, передайте у Ιησοσένεβο ηγούμενα ατσά Ευλόγια нашего благословения. Отец Евлогий, как известно, он был здесь, на подворье, и был очень-очень любимый из всех православных и из патриархов. Επίσης, αποστέλλουμε των πατρικών χαιρετισμών και την ευλογία της Μητρός Εκκλησίας Κωνσταντινούπολης προς τον ηγούμενον της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου, τον Κύπριον πατέρα Εφραίμ, και τον ευχαριστούμε διότι διαθέτει αυτό το μετόχιο των Ιερών Ναών του Αγίου Ανδρέου δια τας ανάγκας της εντάφθα ρωσοφόνου, σλαβοφόνου, παρικίας. Και ευχαριστούμε επίσης τον ενδικολογιότατον και φίλτατον άρχοντα κ. Μπίγκα, ο οποίος ως εκπρόσωπος δια τα πρακτικά θέματα της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου είναι πάντοτε εις το πλευρόν των εδώ ρωσοφόνων αδελφών μας. Ή πριζυβάιμ τόσο πλαγωστόν εδώ, γιατρία πρεβασβάναβο, που σε σένευο ηγούμενα από το πέστησεβο Εφραίμα, κατόριον δαγιότ βασμόσνος, таким образом, на подворье Ватопедского монастыря, чтобы здесь собирались русские и русскоязычные, и всех славян, чтобы они праздновали, и они собирались перед православной общиной. Тем более, мы благодарим и представителя Ватопедского монастыря, Архонта Пантелеимона Вигас, который он заботится для всех практичных проблем. Με αυτάς τα σκέψεις επικαλούμεθα επί πάντας ημάς και επί τους οικείους σας, πρεσβείες του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου, την χάρη και το έλεος του Θεού της αγάπης, του Θεού των Πατέρων μας. Μη призываем всех, ваших семьях, ваших дружек, благословение Бога и апостола Андрея Превозванного. С праздником! Χρόνια πολλά και καλή προετοιμασία για τα Χριστούγεννα. Καλώς ήρθατε, αγαπητοί. Πολύ χρόνιον πήρησε, Κύριος ο Θεός, ον Παναγιώτατο, Архиепископа Константинопольского Новогорима, Патриарха Вселенского, на святые праздники, Патриарха Вселенского, 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 Патриарха Вселенского,
εύκολα και πάλι σε όλους.